1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Παρασκευή 18 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Αλλαγές στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας. Με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων να πέφτει στο κίτρινο επίπεδο εξαιτίας της βελτίωσης που διαφαίνεται στην επιδημιολογική της εικόνα, και με την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου να πέφτει στο πράσινο, καθώς συνεχίζει να δίνει σχεδόν μηδενικά κρούσματα και ελάχιστες νοσηλίες. Καμπανάκι και αύξηση κρουσμάτων αντίθετα από την άλλη στους νέους στο Ρέθυμνο. 30 ήταν τα κρούσματα που καταγράφηκαν χθες στο νησί, 10 στο Ηράκλειο, 4 στο Λασίθι, 7 στο Ρέθυμνο και 10 στα Χανιά. Νέα αρσιμέτρων ανακοίνωσε και ο Νίκος Χερδαλιάς, τονίζοντας πως στη χώρα θα μπορούν πλέον να εισάρχονται με rapid test οι πολίτες από τις πράσινες χώρες. Αναφορικά με το λιανεμπόριο, είπε πως από αύριο Σάββατο, 19 Ιουνίου, θα υπάρξει μείωση της αναλογίας των πελατών από ένα άτομο σε 25 τετραγωνικά μέτρα σε ένα άτομο ανά 16 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, από αύριο επιστρέφουν οι εμποροπανηγύρεις με το πρωτόκολλο των λαϊκών αγορών. Ανοίγουν οι πεδότοποι σε ανοιχτούς χώρους με υποχρεωτική μάσκα, τα Λούνα Πάρκ με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και τα 4 μέτρα απόσταση στα μηχανήματα, οι υπηρεσίες ευεξίας ως δραστηριότητες υποστήριξης του τουρισμού, ενώ τα γυμναστήρια προβλέπεται ή στα γυμναστήρια προβλέπεται άθληση χωρίς μάσκες με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού. 1η Ιουλίου προβλέπεται η λειτουργία 12 μήνων κινηματογραφικών αιθουσών με το 50% με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τεστ. Ανακοίνωση πριν από λίγο και από το Δήμο Ηρακλείου, που γνωστοποιεί στο καταναλωτικό κοινό ότι η λαϊκή αγορά θα γίνει αύριο σε ένα σημείο, οικόπεδο Λιδάκι στην περιοχή των Απατελών, και σταματάει η παράλληλη λαϊκή, η οποία διεξαγόταν μέχρι σήμερα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters, την ώρα που πολλές από τις χώρες του κόσμου δυσκολεύονται να προμηθευτούν αρκετά εμβόλια για να ανοσοποιήσουν τους πληθυσμούς τους έναντι της COVID-19. Δίμηνη παράταση της διάθεσης των self-test από τα φαρμακεία για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ή την εφάπαξ διάθεση 8 self-test σε κάθε δικαιούχο ζήτησε η κυβέρνηση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, την ώρα που η αρμόδια επιτροπή στο Υπουργείο Υγείας εξετάζει την κατάργηση της υποχρέωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικών τεστ για τους πλήρως εμβολιασμένους, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας ο κ. Κοντοζαμάνης. Όσον αφορά στον τουρισμό, ανακοινώθηκε ότι οι ανεμβολιαστοί εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, υπηρεσίες ξεναγών, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίαση θα υποβάλλονται σε έλεγχο με αυτοδιαγνωστικό τεστ 2 φορές την εβδομάδα με δαπάνη της πολιτείας. Για το πρώτο τεστ και με επιβάρηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης για το δεύτερο. Ο κύριος Κοντοζαμάνης επισήμανε επίσης ότι η εξαίρεση θα αποτελούν οι εμβολιασμένοι. Κατέληξε μια 65χρονη στο νοσοκομείο Καλαβρίτων παθαίνοντας αλλεργικό σοκ μετά από εμβόλιο κατά του κορονοϊού, όπως έγινε γνωστό σήμερα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα, στην οποία είχε χορηγηθεί η δεύτερη δόση, αμέσως μετά τον εμβολιασμό της κατέρευσε. Το πλέον κρίσιμο πεδίο της πανδημίας σε αυτή την περίοδο είναι οι μεταλλάξεις, ιδίως η Δέλτα και το Β11318, που φαίνεται να παίρνουν το πάνω χέρι και στην Ελλάδα, σημειώνει στον 984, μεταξύ άλλων, ο ομότιμος καθηγητής γενετικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, παράλληλα με το πολύ χαμηλό επίπεδο ακόμα στην Ελλάδα της γονιδιωματικής επιτήρησης, της καθυστερημένης ιχνηλάτησης και ιχνηλάτησης των επαφών τέτοιων κρουσμάτων, ενώ μίλησε και για τα εμβόλια και τις τελευταίες επιστημονικές ανακοινώσεις αναφορικά με το DNA. Η εικόνα την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Πρώτα απ' όλα, στο πολύ καλό καιρό. Είναι γνωστό ότι οι θερμοκρασίες υψηλότερες από 30 βαθμούς Κελσίου οδηγούν κατά κάποιο τρόπο στην αδρανοποίηση του ιού, και το δεύτερο είναι ότι ζούμε εκτός, όχι σε κλειστούς χώρους. Οι δύο αυτοί παράγοντες οδηγούν σίγουρα στη μείωση των κρουσμάτων. Ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό ανοσίας, όχι βέβαια αρκετό, μόλις 30% έχουν κάνει και τις δύο δόσεις και ένα 43% τη μία δόση. Ένα άλλο στοιχείο είναι
τα εμβόλια τα οποία κάναμε χρήση αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν κυρίως τη βρετανική μετάλλαξη, τη βρετανική παραλλαγή, η οποία έχει συχνότητα στην Ελλάδα πάνω από 77% με μεγάλη επιτυχία. Το πρόβλημα όμως ενδέχεται να δημιουργηθεί, γιατί όπως και στην Αγγλία, έτσι και στην Ελλάδα, η δεύτερη σε συχνότητα παραλλαγή πλέον είναι η παραλλαγή Δέλτα, η οποία εντοπίστηκε στην Ινδία. Στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, η συχνότητα ήταν αυτή τη συγκεκριμένη παραλλαγή γύρω στο 5% και σε 3 εβδομάδες έφτασε αυτή τη στιγμή να υπερτερεί πάρα πολύ στην Αγγλία. Και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή οι συχνότητες είναι περίπου 5%. Εάν δεν εμβολιαστούμε όλοι και αν δεν προσέξουμε πάλι, τότε ενδέχεται το Σεπτέμβριο, όταν θα γυρίσουμε μέσα όπως το προηγούμενο χρόνο, να έχουμε προβλήματα κυρίως από την ειδική παραλλαγή και για ένα λόγο πρόσθετο. Ενώ τα εμβόλια όλα αντιμετωπίζουν τη βρετανική παραλλαγή με μεγάλη επιτυχία από 82% μέχρι 95%, τα εμβόλια αντιμετωπίζουν την παραλλαγή Δέλτα που βρέθηκε στην Ινδία με πιθανότητα περίπου 65%. Και αυτό γίνεται γιατί έχουν η παραλλαγή αυτή μια μετάλλαξη η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ξεφεύγει ή ξεγλιστράει από το ανασωπητικό μας σύστημα. Κοινωνιολογία ανθρωπιστικών σπουδών, χημεία θετικών σπουδών, σπουδών υγείας, πληροφορικής σπουδών, οικονομίας και πληροφορικής. Τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το ψήφισμα που αφορά στις προτάσεις της Περιφέρειας Κρήτης και των εργατικών κέντρων για την αύξηση της απασχόλησης σε κείμενο προτάσεων 19 σημείων. Ζητάμε για την αντιμετώπιση των όσων καταγράφονται στην αγορά εργασίας στοχευμένα μέτρα και πολιτικές, σημείωσε ενδεικτικά μιλώντας τον 984 ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλιος Φοριάς. Καμία προστασία στους εργαζόμενους δεν προσφέρει το εργασιακό νομοσχέδιο, επισημαίνει στον 984 ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος, καθώς το όνομα της ανάπτυξης δημιουργεί τη νέα γενιά με τους φτωχούς εργαζόμενους. Ανατρέπει τα πάντα και ο τίτλος του είναι μόνο σοκ και δέος, αναφέρει. Φέρνει πως εκτιμά την γενικευμένη ευέλικτη εργασία, την έκρηξη της ανεργίας όπως και τη φυγή των νέων ανθρώπων στο εξωτερικό. Φοβάμαι ότι καταδικάσει τους εργαζόμενους στα παραπάνω παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του Υπουργού, σημειώνει ενδεικτικά. Το εργασιακό νομοσχέδιο, όπως έχουμε με τρεις αναρτήσεις μας εμπεριστατωμένες και αναλυτικές των επιστημόνων μας στην ΕΝΙΠΕΚ, είναι σοκ και δέος. Είναι η απόλυτη ανατροπή, η κατάργηση του νόμου του Εθνάρχη Βενιζέλου του 1920 που έλεγε ότι όποιος δικαιώνεται από τα δικαστήρια ξαναπάει στη θέση που κατήχε, αυτό καταργείται και δεν παίρνει μισθούς υπερημερίας τους μήνες που έλειπε, αλλά θα πάρει κάποια ψυχία, κάποιες αστικές αποζημιώσεις. Άρα καταργείται ο νόμος Βενιζέλου του Εθνάρχη, καταργείται ο νόμος Παπανδρέου στον οποίο είχα συμβάλει εγώ συνδικαλιστικός του 1982 και καταργείται ο νόμος γεννηματά για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ο νόμος της συγκυβέρνησης του 1990. Η μεγάλη ανατροπή. Φοβάμαι ότι όλα αυτά, με αυτά που είπε και η Φορλάιεν, θα πάρουμε τα χρήματα, αλλά ήδη με το 23 με το δημοσιονομικό πλεόνασμα θα πρέπει να γυρίσουμε τα 16 δις πίσω, δηλαδή θα πάρουν οι πράσινοι και οι ψηφιακοί επιχειρηματίες τα ταμεία του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά ο λαός πρέπει να πληρώσει σε φόρους επιπλέον και σε περικοπές συντάξεων το 2022-23 16 δις, γράφουν σήμερα εφημερίδες. Άρα άλλοι θα τα πάρουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και από άλλους θα λαϊλατήσει η κυβέρνηση ή να δυσοσχελίσει. Μιλάμε για το νομοσχέδιο σοκ και δέος. Σήμερα θα πάρει αριθμό εφημερίδας κυβέρνησης. Πιστεύω ότι όπως και ο νόμος Κατρούγκαλ είναι ο απόλυτα καταδικαστέως νόμος που αύξησε τα όρια ηλικίας των γυναικών και το τρίτο μνημόνιο μέχρι και 12 χρόνια, που κατήργησε το ΕΚΑΣ, που έκανε μισές τις επικουρικές συντάξεις, το ίδιο και ο νόμος Χατζηδάκη θα είναι το απόλυτο αρνητικό νομοσχέδιο, νόμος πια για την πορεία της αγοράς εργασίας στην πατρίδα μας. Θα φτύσουν αίμα οι εργαζόμενοι όταν εφαρμοστεί στην πλήρη του προβολή αυτός ο νόμος. Οι εργαζόμενοι, τι θα γίνει με την ανεργία?
οι ανεργίες. Πιστεύετε σήμερα ότι με αυτές τις πρόνοιες μπορεί ενδεχόμενα να αντιμετωπιστεί ή να μειωθεί? Κυρία Δουλειαρέκτη, πάμε σε μια γενικευμένη εργασιακή ευελιξία, όπου οι περισσότεροι θα δουλεύουν με τα 4 ώρα και τα 5 ώρα και βέβαια με μισθό 400-500 ευρώ, αλλά βεβαίως όλο και ο νέος εργατικός νόμος, γιατί σήμερα θα μιλάμε για νέο εργατικό νόμο αφού θα πάρει το ΦΕΚ σήμερα, θα είναι ένας προπομπός για να γενικευτεί η φθηνή εργασία προκειμένου να πάμε στην πολυπόθητη ανάπτυξη. Άρα λοιπόν πρέπει να λέμε στην αλήθεια στον κόσμο, έπρεπε πιο έντιμα η κυβέρνηση αλλά και ο Πρωθυπουργός να πούνε ναι, μειώνουμε τους μισθούς και το εργατικό κόστος, καταργούμε το δικαίωμα της απεργίας και ακυρώνουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για να πάμε στην πολυπόθητη ανάπτυξη. Αυτό θα ήταν πιο έντιμο. Ο κάθε Έλληνας θα το δεχόταν πιο έντιμο. Θα διαφωνούσε, αλλά να λέει τώρα ότι είναι η προστασία της εργασίας, είναι και ο τίτλος του εργασιακού νομοσχεδίου, ενώ στην ουσία είναι η απόλυτη ντελιβεροποίηση της αγοράς εργασίας, η απόλυτη επισφάλεια και ανασφάλεια των εργαζομένων και η περαιτέρω φτωχοποίηση, διότι θα δουλεύουν και θα πεινάνε οι περισσότεροι ιδιωτικοί εργατικοί, πρέπει να λέμε επιτέλους μετά από αυτά τα σκληρά μνημονιακά χρόνια που λέει λατήσαμε σε έρφια, σε περικοπές μισθών, σε περικοπές συντάξεων τους Έλληνες όλους και τους πήραμε ένα ΑΕΠ στις περικοπές. Πρέπει επιτέλους το μνημονιακό πολιτικό προσωπικό που προχθές ψήφισε αυτό το νόμο, διότι θυμίζω τους αξιοτίμους ακροατές, δεν ψήφισαν μόνο 158 δυστυχώς βουλευτές της Δημοκρατίας, ψήφισαν τα μισά άρθρα και ο ΣΥΡΙΖΑ που έβριζε για μεσαίωνα τον κύριο Χατζηδάκη, άρα ψήφισε το μισό μεσαίωνα ο ΣΥΡΙΖΑ αφού ψήφισε τα μισά άρθρα, και κυρία Γεννηματά ψήφισε σχεδόν τα 2/3 των άρθρων. Άρα τα κόμματα της Ελλάσσων, της αντιπολίτευσης και του Πασό, και το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εγκαλούσαν την κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο φέρνει τον εργασιακό μεσαίωνα, ψήφισαν και τα δύο, το ένα τα μισά άρθρα και το άλλο τα περισσότερα από πάνω από τα μισά άρθρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για εσάς την ανάπτυξη, πώς συνδέεται με τη φθηνή εργασία, τους φτηνούς εργαζόμενους, την ανθρωπιστική κρίση που έρχεται, γιατί εκφράσατε το φόβο πρόσφατα ότι έρχεται ανθρωπιστική κρίση. Και είπαμε ότι τρεις μεγάλες συνέπειες αυτού του νομοσχεδίου. Εύχομαι να μην επιβεβαιωθούμε δυστυχώς και όσα λέγαμε για το τρίτο μνημόνιο, το οποίο εγώ ως βουλευτής κατήγγειλα και δεν ψήφισα, και είμαι περήφανος που δεν φόρτωσα στις Ελληνίδες 12 χρόνια επιπλέον δουλειάς για να πάρουν τα ψυχία της μικρής σύνταξης. Είμαι περήφανος, δεν μπορούσα, κυρία Δουλειαρέκτη. Αλλά είπαμε ότι οι τρεις μεγάλες συνέπειες αυτού του νομοσχεδίου, νόμος πια, είναι το νέο brain drain, θα φύγουν οι νέοι μας, οι φιλόδοξοι, οι εξειδικευμένοι, οι ικανοί, γιατί δεν θα θελήσουν τα 400 άρικα. Έχουμε αύξηση της ανεργίας, διότι οι περισσότερες και φτηνότερες υπερορίες θα είναι πιο ελκυστικές για τους εργοδότες μας και δεν θα προσλαμβάνουν, αλλά θα κάνουν χρήση των φτηνότερων και ελκυστικότερων υπερορίων. Και τρίτο, είναι η έκρηξη της λεγόμενης εργασιακής στόχιας, δικός μας τίτλος, της ΕΝΙΠΕΚ, όπου οι εργαζόμενοι, οι περισσότεροι, και θα δουλεύουν και θα παίνονται. Και θα δουλεύουν και θα πεινάνε. Λόγω της χαμηλότητας των μισθών. Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΑΚ και με τίτλο «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας», κηρύχθηκε η υποχρεωτική σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας. Η συλλογική σύμβαση κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτικής από 21/01/2021. Μήνυμα ενότητας Ευρώπης Ελλάδας έστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών της με τον Πρωθυπουργό στην αρχαία αγορά της Αθήνας, όπου παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Ανάκαμψη μέσω των κοινοτικών πόρων περιμένει να δει η ελληνική οικονομία και η άφηξη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άναψε το πράσινο φως για την άμεση έναρξη υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος από την εισρωή των πόρων προς τα τέλη Ιουνίου. Ανοίγει ο δρόμος για μπόνους 7 μονάδων στο ελληνικό ΑΕΠ, αύξηση ιδιωτικών επενδύσεων κατά 20%, 200.000 νέες θέσεις εργασίας και για φοροελαφρύνσεις 5 δις ευρώ, λένε κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
σε μόλις 8.517 όφελες που αντιπροσωπεύουν το 0,2% του συνόλου και χρωστούν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, αντιστοιχούν ληξιπρόθεσμες όφελες προς την εφορία 87,2 δις ευρώ, δηλαδή το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου σύμφωνα με την τριμηνία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Τη μερίδα του Λέοντος οφείλουν τα νομικά πρόσωπα με ύψος ληξιπρόθεσμου υπολείπου σε αυτή την κατηγορία οφειλής 63,4 δις ευρώ. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρείται συστηματικά και μάλιστα σύμφωνα με την έκθεση εντάχθηκε τον τελευταίο χρόνο, καθώς στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών αυξήθηκε το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο κατά 2,5 δις ευρώ, ενώ ο αριθμός του σημείωσε αύξηση κατά 236 πρόσωπα. Μεταξύ αυτών, οι οφειλές που αντιστοιχούν σε νομικά πρόσωπα και αυξήθηκαν κατά 1,8 δις ευρώ. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο με τρεις αποφάσεις του καταδίκασε την Τετάρτη η κυβέρνηση και ΕΦΚΑ να καταβάλουν τόκο 6% τόκος επιδικίας για τα αναδρομικά που χορήγησε η προηγούμενη κυβέρνηση το Δεκέμβριο του 2018, σύμφωνα με τις τρεις νέες αυτές αποφάσεις σταθμό. Τα αναδρομικά έπρεπε να χορηγηθούν μαζί με τόκο 6% ετησίως, όπως είπε επίσης τον 984 ο καθηγητής εργατικού δικαίου, ο κ. Μητρόπουλος. Διατάσσει το Διοικητικό Πρωτοδικείο, την κυβέρνηση και τον ΕΦΚΑ να καταβάλει η συγκεκριμένη 150 αστυνομική, αυτό αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους. Έτυχε αυτή τη στιγμή να είναι με αυτές τις αποφάσεις να έχουν διεκδικήσει αστυνομικοί. Είπε το δικαστήριο ότι όταν καταβάλουν αναδρομικά οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, οφείλουν να τα δίνουν ετόκος και μάλιστα ο τόκος επιδικίας 6%. Τι λένε τώρα αυτές οι τρεις αποφάσεις? Καλώς δώσατε όπως υποχρεούστε τα αναδρομικά, λόγω του ότι είχαν κερδιθεί σε Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι σχετικές αποφάσεις. Αλλά έπρεπε να δώσετε μαζί με το κεφάλαιο σε όλους ανεξαιρέτως και τους τόκους. Και αυτό το λέμε τόκο επιδικίας. Άρα λοιπόν 6% κατέτος είναι σημαντικά. Κάποιοι θα πάρουν μισά επιπλέον χρήματα, κυρία Δουλγεράκη. Αφορολόγητα, κύριε καθηγητά. Διότι εδώ οι ενός συνταξιούχων φωνάζουν ότι ξέρετε, έρχεστε, στέλνουν συνεχώς επιστολές στα αρμόδια υπουργεία. Γίνανε, μα κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έρχεστε και παίρνετε και φορολογείτε ακόμα και αυτά τα αναδρομικά τα οποία δίνετε. Πού θα πάει όμως αυτό? Το θέσαμε κι εμείς. Και στην εκπομπή σας προδημήνου, αλλά και με ανακοίνωση της ΕΝΙΠΕΚ, ότι όταν δίδονται αυτά τα λίγα χρήματα σε σχέση με τα πολλά που έχουν πάρει από τους συνταξίχους, δεν μπορεί η κυβέρνηση να τα διπλοφορολογεί, διότι τα αναδρομικά που έδωσε τον περασμένο Οκτώβριο, το ελεγόμενο εντεκάμινο, έχουμε μιλήσει στην εξαιρετική σας εκπομπή, αυτά λέει θα τα διπλοφορολογήσει. Θα τα φορολογήσει και ως εισόδημα με το δίχτυ, με το συντελεστή εισοδήματος, αλλά και όποιοι από τους συνταξίχους περνούν τα 12.000 εισόδημα εξ συντάξεων, αλλά γενικώς θα τα φορολογήσει και με τον ειδικό συντελεστή την εισφορά αλληλεγγύης. Την ικανοποίησή του για την απόφαση από το Eurogroup εκταμίευσης του πέμπτου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους ύψους 748 εκατομμυρίων ευρώ εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Αναγνωρίστηκε για ακόμα μία φορά από όλους τους συμμετέχοντες η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεών της, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, σημειώνοντας ότι το Eurogroup συζήτησε και αξιολόγησε θετικά τη 10η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. Επίσης, ανέφερε ότι συζητήθηκε, αφού συμφωνήθηκε με τους θεσμούς, η πρόταση της κυβέρνησης για τη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε 5 ελληνικά νησιά, Χίος, Λέρος, Σάμος, Κος και Λέσβος, όσο λειτουργούν σε αυτά δομές ετούντων άσυλο. Πρόταση η οποία την επόμενη εβδομάδα θα νομοθετηθεί. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 Ιουνίου που θεωρείται βαρύνουσα σημασίας για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Η Αθήνα πάντως καλεί την Άγκυρα να επιλέξει το δρόμο της διεθνούς ένωμης τάξης και της συνεργασίας.
Βελγικό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε η Υπουργός Εξωτερικών Σόφη Βίλμες. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Η ουσιαστική πρόοδος εξαρτάται από την τουρκική συμπεριφορά, επισήμανε. Τις απευθείας επαφές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιμένει ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Για να γίνει μια τέτοια συνάντηση, θα πρέπει να υπάρχει ένα αντικείμενο συζήτησης. Είναι πολύ θετική η ενεργοποίηση όλων των διμερών διάβλων επικοινωνίας, δηλώνει η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελή Απελώνη. Σοβαρές ενστάσεις για το αν οι διαβεβαιώσεις για ένα ήρεμο καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά συνιστούν τακτική επίτευξη στόχου, όταν επί της ουσίας όλες οι απαιτήσεις της Τουρκίας σε ένα διάλογο με μια μεγάλη ατζέντα διαφορών, όπως λέει ο Ερντογάν, όχι απλά παρέμειναν χωρίς καμία ένδειξη υποχώρησης πάνω στο διπλωματικό τραπέζι, αλλά επί της ουσίας φαίνεται να οδηγούν και σε υποχωρήσεις από την πλευρά μας, εξέφρασε μιλώντας στον 984 σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωμεσογειακού Παρατηρητηρίου για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία, αλλούτου υπουργός και βουλευτής Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος. Αυτή η συνεδρίαση του ΝΑΤΟ ήταν, νομίζω, η πιο σημαντική, τολμώ να πω, τη τελευταία πενταετία. Διότι με ένα καινούριο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που θα καθίσει και αυτός για μια πενταετία, αντιλαμβάνεστε ότι χαράχτηκαν γραμμές και φάνηκαν προθέσεις. Σε ό,τι μας αφορά, είναι προφανές ότι η Τουρκία εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά. Εμένει στον επεκτατισμό της και στον νεοοθωμανισμό της, προσπαθεί να βρει ένα βηματισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και κάνει βηματάκια με τη Γαλλία και με τα άλλα κράτη, προκειμένου και να ισορροπήσει, χωρίς όμως να χάσει τα πλεονεκτήματα τα οποία έχει αποκτήσει στην περιοχή, δηλαδή την επαφή με τους μουσουλμάνους, την πρωταγωνιστική της θέση στη Λιβύη και την, θα έλεγα, εξαιρετικά επεκτατική στάση της στο ζήτημα του Αιγαίου και τη θρασίδιτά της στο θέμα της Κύπρου. Δεν έχω δει καμία Τουρκία, δεν έχουμε δει καμία Τουρκία να κάνει μισό βήμα πίσω, έστω εις ένδειξη καλής θέλησης, ούτε καν σε ό,τι αφορά τους S400 με τις ΗΠΑ. Στην πολιτική δεν υπάρχει πάγος. Στην πολιτική υπάρχει τι κάνω για τον τόπο μου και πώς παραμένω μέσα στο ΝΑΤΟ με μια χώρα όπως είναι η Τουρκία, η οποία είναι σύμμαχος μεν το πρωί, εχθρός δε το βράδυ. Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο διάλογος πρέπει να έχει όρους ένθεν και ένθεν. Η Τουρκία μας έβαλε όρο να μην υπάρχει τρίτος. Η Τουρκία μας έβαλε όρο να συζητηθούν τα πάντα, διότι αυτό φάνηκε, να μην γελιόμαστε τώρα, από τη συνάντηση του Βερολίνου, στην οποία πρωταγωνίστρια ήταν η κυρία Σουρανή, ότι δηλαδή ο διάλογος θα είναι φόλης της ύλης. Εμείς τι όρο βάλαμε? Ούτε καν το κάζους μπέλι δεν έχουμε ζητήσει να έρθει ως κίνηση καλής θέλησης, αφού εμείς δεν απειλούμε την Τουρκία. Και αφού κάναμε πίσω και από τα 12 μίλια, κυρία Σαχίνη, δήλωση Γεραπετρίτη προ 4 μηνών. Απρόσκλητη, απρόκλητη δήλωση. Δηλαδή, δήλωση η οποία δεν είχε αναγκαιότητα. Άρα πώς συζητάμε με μια χώρα εν μέσω κάζους μπέλι? Το 50% του ελλαδικού χώρου κινδυνεύει με ερημοποίηση μέσα στην επόμενη 20ετία, σύμφωνα με την προβολή των σεναρίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός, κρούοντας τον κόδωνο του κινδύνου, μιας και τα προηγούμενα χρόνια δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες που είχε συμβουλεύσει η αρμόδια Εθνική Επιτροπή κατά της ερημοποίησης. Η έλλειψη νερού και η ξηρασία μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή σε μια κλίμακα ανάλογη της πανδημίας της COVID-19, με τους κινδύνους να αυξάνονται ραγδαία καθώς αυξάνεται η παγκόσμια θερμοκρασία, σύμφωνα επίσης με τα Ηνωμένα Έθνη. Ήπιος καιρός για το τρίμηρο του Αγίου Πνεύματος έρχεται κύμα ζέστης από την ερχόμενη εβδομάδα. Τα παραπάνω αναφέρει στον 984 ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, παράλληλα με τις παρατηρήσεις για τις καιρικές αλλαγές συνέπεια της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σημειώνει πως ήπιος καιρός για το τριήμερο σημαίνει μέτριοι άνεμοι και καλές θάλασσες στα νότια διαμερίσματα της χώρας, με τη θερμοκρασία έως τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα κεντρικά και βόρεια η αστάθεια θα παραμείνει. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον καιρό των επόμενων ημερών σαν έναν έτσι γενικά καιρό ήπιο, που σημαίνει ότι σε αρκετές περιοχές θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια, μάλιστα η θερμοκρασία αρχίζει δειλά-δειλά και ανεβαίνει. Προσεγγίζουμε έτσι θερμοκρασιακές τιμές που θυμίζουν περισσότερο Ιούνιο, γιατί τις προηγούμενες ημέρες ήμασταν σε σχετικά χαμηλά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα. Ο υδράκτος, δηλαδή, μέρα με την ημέρα θα αρχίσει να προσεγγίζει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά, όμως, αξίζει να σημειώσουμε ότι τις απογευματινές ώρες δεν θα απουσιάζει και η αστάθεια, που σημαίνει ότι σε περιοχές που βρίσκονται κυρίως
τα υπηρετικά τμήματα, στον υπηρετικό δηλαδή κορμό της χώρας μας, και κατά κανόνα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, τις απογευματινές ώρες θα βγαίνουν εμπόρες και τοπικές καταιγίδες. Όπως για παράδειγμα μπορούμε να επισημάνουμε τα ορεινά της Πελοποννήσου, ορεινές περιοχές προς την περιοχή της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς, και όσο πηγαίνουμε πιο βόρεια και γύρω-γύρω από την Μακεδονία και τη Θράκη. Μάλιστα θα λέγαμε ότι προς την περιοχή της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και του Βόρειου Αιγαίου, εκεί ίσως τα φαινόμενα χρήζουν έτσι μιας παραπάνω προσοχής. Όσο όμως πιο νότια και θαλάσσια παραθαλάσσια θα βρισκόμαστε, ο καιρός θα είναι πολύ καλός, θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια και συγκεκριμένα να πούμε για την περιοχή της Κρήτης, πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια, μάλιστα θα κάνει και ζέστη αργά το μεσημέρι, με τον υδράκτο κοντά στους 30 με 32 βαθμούς, οι θάλασσες θα είναι καλοτάξιδες γύρω-γύρω από το νησί. Παρ' όλα αυτά όμως και εδώ σε ορεινές περιοχές το απόγευμα ίσως βγουν κάποιες μπόρες, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο, αλλά μόνο σε ορεινές περιοχές. Mm-hmm. Κατά τα άλλα έτσι θα πάμε μέχρι και του Αγίου Πνεύματος και μάλιστα όπως πολύ σωστά προείπατε και εσείς, στη συνέχεια τη νέα δηλαδή εβδομάδα και ιδιαίτερα από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά φαίνεται η ζέστη να σφίγγει αρκετά για την χώρα μας, θα ανέβει αρκετά δηλαδή η θερμοκρασία, θα δούμε τον υδράκτο κοντά στους 36 με 38 βαθμούς. Ακόμα βέβαια δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε με τα μέχρι τώρα στοιχεία σαν κύμα καύσωνα, παρόλα αυτά όμως ένα ισχυρό κύμα ζέστης ανοίγεται μπροστά μας με τη νέα εβδομάδα. Κτηνοτρόφοι από τους νομούς Ραθύμνου και Ηρακλείου προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τον ΟΠΚΠΕ Ηρακλείου, διεκδικώντας λύσεις στα αιτήματά τους. Παράλληλα, έκαναν λόγο για κοροϊδία όσον αφορά στους δασικούς χάρτες, ενώ διαμαρτυρήθηκαν για το ψηλό κόστος των ζωοτροφών, καθώς και για τη μη στήριξη των πληττόμενων κτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Οι κτηνοτρόφοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιβίωσή τους, στέλνοντας τα μηνύματα αυτά προς την κυβέρνηση. Δέσμευση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ότι το ενετικό λιμάνι Ηρακλείου, η χερσαία ζώνη στα λινοπεράματα όπως και τα αλλιευτικά καταφύγια στην Νάρβη, στον Κερατόκαμπο και το Λέντα δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία παραχώρησης κατά τη δεύτερη φάση της διαδικασίας και θα ενταχθούν στο γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου. Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Βαρδάκη. Κύριε βουλευτά, καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουλγεράκη, καλό μεσημέρι. Δώστε μας τις παραπάνω πληροφορίες. Και ο Άγιος Βοβέρα θέλει, που λέγανε οι σοφοί. Κυρία Δουλγεράκη, κατά την επίσκεψή του τον περασμένο Απρίλιο ο κύριος Πλαγιωτάκης mm-hmm. στο Ηράκλειο, mm-hmm. Μας είχε πει ότι η χερσαία ζώνη του λιμένα λινοπεραμάτων, τα αλλιευτικά καταφύγια στην Άρβη, τον Κερακό, Τόκαπο και στο Λέντα, ήταν πιθανό να μην συμπεριληφθούν στη διαδικασία παραχώρησης. Λεγόμενα όμως που διαψεύτηκαν μετά τη δημοσίευση στις 2 Τετάρτου 21 πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση τουλάχιστον του 67% του οργανισμού λιμένα Ηρακλείου που είχε την ευθύνη διαχείρισης λειτουργίας των παραπάνων αλλιευτικών καταφυγίων και της χερσαίας ζώνης των λινοπεραμάτων. Έτσι λίγο ανησυχήσαμε όλοι, με αρκετές μπορώ να πω παρεμβάσεις. Ο κύριος Πλαγιωτάκης δεν μας είχε απαντήσει μέχρι σήμερα με ειλικρίνεια τι μέλη γενέστε. Δεν μπορώ βέβαια να κρύψω ότι είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν 2 μέρες με τον κύριο Πλαγιωτάκη και χθες διαζώσεις είχαμε συζητήσει το θέμα πριν την επίκαιρη ερώτηση. Το ευχάριστο, κυρία Δουλγεράκη, είναι ότι με σαφήνεια πλέον απήντησε σήμερα ο υπουργός, ο κύριος Πλαγιωτάκης, ότι σε καμία των περιπτώσεων και για το ενετικό λιμάνι δεν υπάρχει καμία περίπτωση παραχώρησης, ιδιωτικοποίησης, mm-hmm. ούτε για τα 3 αλλιευτικά καταφύγια της Άρβης, του Κερατόκαμπου και του Λέντα, όπως επίσης και της χερσαίας ζώνης του λιμένα λινοπεραμάτων. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα να βαδίζουμε με αυτή τη λογική, πιστεύω, όχι με μια στήρα αντιπολιτική αντιπαράθεση, αλλά να βάζουμε και εμείς το λιθαράκι εκεί που μπορούμε για να έχουμε τέτοια θετικά αποτελέσματα. Αν και όπως αναφέρετε, θα πρέπει να ανοίξει και εκείνη η κουβέντα για το λιμάνι του Ηρακλείου και το πώς αυτό θα αξιοποιηθεί, έτσι. Αυτό ήταν το τελευταίο που ζήτησα, κυρία Δουλγεράκη, από τον κύριο Πλαγιωτάκη σήμερα, ότι όλοι μαζί μπορούμε με την συμβολή και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου, των πολιτικών δυνάμεων όλων, να καθίσουμε κάτω και να δούμε με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθεί το λιμάνι του Ηρακλείου, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας
και τις τοπικές αυτοδιοίκησεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι. Καλά να είστε. Καλά να είστε. Κοινή αναφορά κατέθεσαν στη Βουλή και προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι τρεις βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμπερίληψη των επαγγελμάτων λαϊκής τέχνης στη λίστα με τους ΚΑΔ και τις δράσεις ενίσχυσης τουρισμού, του ΕΠΑΝΕΚ και άλλων προγραμμάτων. Κατέθεσαν στη Βουλή την επιστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με την οποία ζητείται από το Υπουργείο να συμπεριληφθούν στη δράση επανεκκίνηση τουρισμού ή σε άλλα ανάλογα προγράμματα και οι ΚΑΔ που σχετίζονται με τη λαϊκή τέχνη, όπως η αγκιοπλαστική, κεραμική, αργυροχρυσοχοΐα, γλυπτική, δερματοτεχνία, εκκλησιαστική τέχνη, κοσμετολογία, μεταλλουργία, μαχαιροποιία, ξυλογλυπτική, υφαντική και άλλα. Υπογράφηκε στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα η τριετής επέκταση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας για την τοπική ανάπτυξη μέσα από τον πολιτισμό. Η συμφωνία που υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Πρέσβης της Γαλλίας και ο Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου προβλέπει την ανάληψη πρωτοβουλειών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την προώθηση καλών πρακτικών στο πεδίο του πολιτισμού ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης και πολιτιστικούς φορείς της Γαλλίας. Έσιο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνισης της 29χρονης Ελβετίδας στο Μακρύ Γυαλό, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης. Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε χθες το μεσημέρι καλά στην υγεία της, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο σπίτι της, όπου όπως φέρεται να είπε στις αρχές, μπήκε για να ξαποστάσει μετά από ώρες περπάτημα στην παραλία, με αποτέλεσμα να αποκοιμηθεί στον κήποτο. Αγωνία την ίδια ώρα για τον 87χρονο Αλέκο Παπαδάκη από την Κατοβιάνο, τον οποίο αναζητά η οικογένειά του με τη βοήθεια αρχών εθελοντών συγχωριανών από τις 12 Ιουνίου. Τελευταία φορά εθεάθη στην κεντρική πλατεία της Ανοβιάνου και σε ώρα που δεν συνήθιζε να βρίσκεται εκτός σπιτιού. Ο ιερέας Πάτερ Νικόλαος Δουλγεράκης, κάτοικος της Κατοβιάνου, μιλά στον 984 για την καθημερινή συνήθεια άσκηση του ηλικιωμένου να περπατά μέχρι την Ανοβιάνου. Το περίεργο της ώρας που βρέθηκε έξω, τον καλοσυνάτο χαρακτήρα του και την αγωνία της οικογένειάς του. Έκκληση του ιδίου προς όλους, αν κάτι έχουν αντιληφθεί, να το αναφέρουν στις αρχές, καθώς θα βοηθήσουν έτσι στον εντοπισμό του. Από το Σάββατο, όπως είπατε κι εσείς, τελευταία φορά τον είδαν στην πλατεία της Άνω Βιάνου, κάτοικοι εκεί της περιοχής. Είχε φύγει δηλαδή, θέλετε να πείτε, από την Κάτω Βιάνου, περπατώντας πήγε στην Πάνω Βιάνου. Περπατώντας πήγαινε στην Πάνω Βιάνου, το συνήθιζε αυτό, να περπατάει, να κάνει τον περίπατό του και να πηγαίνει και να παίρνει τα τρόφιμά του από το σούπερ μάρκετ, από εκεί. Αλλά το παράξενο ήταν ότι την ώρα που θεάθη στην πλατεία της Πάνω Βιάνου, δεν ήταν η ώρα του, δηλαδή αυτός μέχρι τις 8 και μετά ήταν σπίτι του. Ενώ 10 παρατέταρτο που τον είδαν τελευταία φορά στην πλατεία της Ανοβιάνου, δεν ήταν κάτι φυσιολογικό για αυτόν τον άνθρωπο. Όχι ότι είχε προβλήματα, ότι ήταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ότι ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος. Ναι, όλα αυτά. Υπέφερε από κάτι άλλο, πατέρα Νικόλαε, εσείς που είσαστε και κάτοικος της περιοχής και τους ξέρετε με τους ανθρώπους, είχε κάποια προβλήματα σε ό,τι είχε να κάνει με απώλεια μνήμης, άνοια ή οτιδήποτε τέτοιο? Τώρα τελευταία, τον τελευταίο μήνα, ίσως να υπήρχε και αυτό, αλλά όχι σε πολύ έντονο χαρακτήρα. Ίσως να υπήρχε, διότι η συμπεριφορά του, και ενώ η συμπεριφορά του, καλή ήταν η συμπεριφορά του, η συμπεριφορά του ως προς το πρόσωπο έδειχνε να είναι πιο καταβεβλημένος, πιο έτσι, δεν ήταν δηλαδή όπως ήταν έτσι που τον ξέραμε εμείς στα παλιά τα χρόνια ή σε όλη τη διάρκεια που έμενε εδώ στο χωριό, γιατί ήταν κάτοικος Αθηνών, ήταν καθηγητής, ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος και παράμεινε μορφωμένος και εδώ στο χωριό, δεν είχε κανένα πρόβλημα με κανένα. Ήταν ένας πολύ φιλήσυχος, ομιλητικός με εμάς όλους εδώ στο χωριό, δηλαδή ένας δικός μας άνθρωπος. Τώρα τελευταία, λόγω και της ηλικίας, όσο πάει η ηλικία... Φαινόταν πιο καταβεβλημένος, λέτε. Ναι. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι σχεδόν σε καθημερινή βάση, αν το κατάλαβα σωστά ή αν το συγκράτησα σωστά, πατέρα Νικόλα, είναι ότι έκανε την άσκησή του παρά τα 87 του χρόνια. Βεβαίως, και πήγαινε βεβαίως μέχρι την Πάνω Βιάνου και επέστρεφε με τα πόδια στο χωριό. Ναι. Και καμιά φορά, αν επιχειρούσε κανείς να τον πάρει, να του πει: έλα να σε πάρω, εγώ να με περπατάς, όχι, εγώ κάνω την άσκησή μου. Δηλαδή, η απόσταση ούτε μικρή είναι, ούτε μεγάλη είναι για την ηλικία του, φαντάζομαι.
Για την ηλικία του, νομίζω τώρα 87 χρόνια άνθρωπο, όσο περνούσαν οι μέρες θα ήταν και μεγάλη απόσταση. Για ένα πιο νέο δεν είναι μεγάλη απόσταση. Ναι. Αυτό λοιπόν που σας ξένησε ήταν όταν ακούσατε ότι αν και γνωρίζατε πως μέχρι τις 8 επέστρεφε στο σπίτι του και με τα ψώνια του και μετά την άσκησή του, αυτή τη φορά ότι τον είδαν κοντά στις 10 παρά στην κεντρική πλατεία. 10 παρατέταρτο. Έχει μαρτυρία κατοίκου της Βιάννου, τον είδε 10 παρατέταρτο. Ναι. Και επίσης υπάρχει μια άλλη μαρτυρία η οποία έχει κατατεθεί και στην αστυνομία, γιατί εγώ από την πρώτη στιγμή είμαι στο πλευρό των χωριανών εδώ και τον γυρεύουμε και εμείς, δεν γυρεύει μόνο η αστυνομία και οι εθελοντές, και να τους ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δείξανε ένα υπερβολικό ζήλο όσον αφορά την αστυνομία, τους εθελοντές, την ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική, όλο το χωριό εδώ, έτσι. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη ευαισθησίες σε ανθρώπους, δεν έχουν χαθεί τα πάντα. Υπάρχει μια ευαισθησία στους ανθρώπους και νομίζω ότι αυτή τη φορά αποδείχθηκε άλλη μια φορά. Να σας πω βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι ο άνθρωπος, επειδή ήταν μόνο του στη ζωή, ήταν ανήπαντρος, είχαν προσπαθήσει πάρα πολλές φορές οι δικοί του ανθρώποι, ο αδερφός του με τα παιδιά του, τα νύψια του δηλαδή, να τον πάρουν κοντά τους. Αυτός αρνιότανε, γιατί όπως για να το κάνουμε, άμα υπάρχει μια τέτοια περίπτωση ακούγονται πολλά. Εγώ λοιπόν ξέρω και το λέω και δημόσια στον αέρα ότι οι συγγενείς είχαν προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να τον πάρουν κοντά τους, αυτός αρνιότανε. Mm-hmm. Γιατί η επιλογή του ήταν αυτή. Δεν μπορούσε να ζήσει πλέον σε ένα διαμέρισμα, ήταν πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα και ήθελε τα τελευταία χρόνια της ζωής του να τα περάσει στο χωριό. Μάλιστα. Από τη στιγμή λοιπόν που ξεκίνησε αυτή η αναζήτηση, είσαστε όλοι, λέτε, επιποδός. Όλοι και αυτό αξίζει συγχαρητήρια σε πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν επικίνδυνα σημεία, υπάρχουν σημεία τα οποία εσείς οι κάτοικοι του χωριού γνωρίζετε, έχουν ψαχτεί. Κυρία Δουλειράκη, τα σημεία και τα έχουμε ψάξει όλα, στα πηγάδια, τα φρεάτια, όλα. Μαζί με την ΕΜΑΚ, μαζί με αυτά, όλα τα έχουμε ψάξει. Μπορεί εξαιτίας του ότι είχε περάσει η ώρα, είχε πέσει το σκοτάδι, να χάθηκε, να πήγε κάπου αλλού, να πήρε κάποιο αγροτικό δρόμο ενδεχόμενα. Εγώ νομίζω και αυτό είναι στο τραπέζι. Και αυτό το ψάχνουν. Και αυτό το έχουμε ερευνήσει, όλα τα μονοπάτια, όλους τους αγροτικούς δρόμους, όλα εδώ στο χωριό τα έχουμε γυρίσει. Ναι, γιατί η περιοχή έχει ένα δύσβατο αγροτικό οδικό δίκτυο. Έχει απότομες κατοφέρειες, ανοφέρειες ουσιαστικά, και γι' αυτό το σκέφτηκα έτσι και σας το λέω. Ναι, και καλά μου το λέτε, και καλά. Ναι, έχει δίσβατο. Η περιοχή μας είναι πάρα πολύ δίσβατη. Και αν δεν τη γνωρίζεις. Αν δεν τη γνωρίζει, δεν πρέπει να την περπατάς κιόλας. Έχει πολλούς κινδύνους. Έχει. Εμείς που την γνωρίζουμε και την περπατήσαμε όσο μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε τώρα να σας πω εγώ 100%. Την μπορεί να περάσαμε και από μπροστά από τον άνθρωπο και να είναι κάπου χτυπημένος και να μην το λύναμε. Οι έρευνες που επικεντρώνονται στον κάμπο ανάμεσα σε κάτω Βιάννο και πάνω Βιάννο, έχετε φύγει και έχετε επεκταθεί, έχετε πάει παραπάνω, αφού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε την άσκηση και έχετε πάει προς Αμοιρά και Πεύκο? Εγώ όσο ξέρω και όσο ήμουνα κοντά στα παιδιά με τις έρευνες, έχουμε ψάξει όλο το χωριό, έχουμε πάει μέχρι τα δύο διπλανά χωριά, την Πάνω Βιάννο, Περβόλα και Χόντρο, σε μεγάλη έκταση, έχουμε πάει νότια του χωριού προς το βουνό, έχουμε μέχρι τη διακλάδωση της Μέσης, μέχρι τη Μάρθα λίγο παρακάτω, για όσους ξέρουν την περιοχή, έχουμε γυρίσει πάρα πολύ τόπο και συνεχίζονται και ακόμη έρευνες, δηλαδή δεν είπαμε ότι δεν κάναμε μια μέρα. Εγώ τώρα που σας μιλάω, έχουμε δώσει ραντεβού με ένα παιδί 11 ώρα να ξαναψάξουμε την περιοχή. Αυτό το περίεργο και δύσβατο αγροτικό οδικό δίκτυο πάνω από το χωριό, πάνω από την Πάνω Βιάννο, ενδεχόμενα και αν έχει χαθεί προς Λουτράκι, μήπως πήγε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή πού να πει να πρωτοπάτε. Η ΕΜΑΚ, κυρία Δουλειράκη, με την αστυνομία τα έχουν αργώσει όλη την επαρχία, ειδικά η αστυνομία, γιατί η ΕΜΑΚ, λόγω του ότι είχαν το σκύλο τους εδώ, είχαν τον ντρόουν και ψάχναν την περιοχή πιο αναλυτικά από εμάς, σε σημεία που δεν μπορούσαμε να πάμε, εμείς πήγε τον ντρόουν. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εγώ νομίζω ότι αυτά τις προσπάθειες που έχουν κάνει αυτοί οι ανθρώποι μέχρι τώρα
είναι πάρα πολύ σωστές και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δηλαδή δεν είμαι όπως είναι κανείς σίγουρος. Μπορεί να περάσει από μπροστά του, όπως σας είπα προηγουμένως, γιατί αυτή την εποχή είναι τα χόρτα σε μεγάλο βαθμό, είναι μεγάλα. Είναι, μπορεί να είναι σε μια σκία από μια ελιά από κάτω και να είναι χτυπημένος και να μην φαίνεται. Δηλαδή είναι και αυτά. Μάλιστα. Οι έρευνες γι' αυτό και δεν σταματάμε να ψάχνουμε. Γι' αυτό πάμε και ξαναπάμε στα ίδια σημεία, σε άλλα σημεία ενδεχομένως. Μια πληροφορία κάποιος ότι εκεί δεν πήγατε, εκεί και πάμε. Να πούμε ότι σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να έχει εντοπίσει αυτόν τον άνθρωπο, να τον έχει δει εκεί γύρω στην ευρύτερη περιοχή και με λοιπά, ας κάνει ένα τηλέφωνο. Δηλαδή μια πληροφορία μπορεί να είναι πολύ πολύ χρήσιμη για να βρεθεί, να είναι καλά. Να κάνει μια. Ναι, στο 100. Ας κάνει ένα τηλεφώνημα και ας δώσει μια πληροφορία. Ακριβώς. Εγώ από τη μεριά μου κυπαρώ όποιον δει κάτι. Ας πάρει ένα τηλέφωνο στην αστυνομία, ας δώσει μια πληροφορία, θα το ψάξουν οι ανθρώποι, θα το ψάξουμε κι εμείς, μήπως βρεθεί αυτός ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Δύο κακουργήματα και δύο πλημμυλήματα περιέχει το ένταλμα κατά του πιλότου Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για την δολοφονία στα γαλλικά νερά της σύζυγου του στις 11 Μαΐου και στο σπίτι τους. Ανθρωποκτονία από πρόθεση, τελεσθήσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κακοποίηση ζώου, ψευδή καταγγελία επειδή έστριψε τις αρχές σε λάθος κατεύθυνση, ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση στις αρχές. Ο 32χρονος ομολόγησε χθες την πράξη του. Κατά τη διάρκεια της 8ωρης κατάθεσής του, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η 20χρονη γυναίκα του είπε ότι ήταν αποφασισμένη να πάρει το παιδί και να τον εγκαταλείψει. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Καμαλά Χάρις υπέγραψαν το νομοσχέδιο με το οποίο κηρύσσεται η Ομοσπονδιακή Αργία η 19η Ιουνίου, η ημέρα κατά την οποία θα τιμάται στο εξής, το τέλος της δουλείας. Θέματα που αφορούν την Ένωση Ρωσίας-Λευκορωσίας συζήτησαν οι υπουργοί των Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και Βλαντιμίρ Μακέη. Στο καλωσόρισμά του, τον Λευκορώσο ομολογό του, ο Σεργέη Λαυρόφ, αναφέρε πως η Μόσχα και το Μίνσκ έχουν κοινό όραμα για το πως θα προχωρήσουν σε όλους τους τομείς συνεργασίας συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που άπτονται της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει στη Σερβία 11 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνδερ Βούτσης. Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινή φυλάκισης ενός έτου 6 μήνες εκ του οποίου χωρίς αναστολή σε βάρος του πρώην πρόεδρου της Γαλλίας Νικόλα Σαρκοζή που δικάζεται στο Παρίσι για τις υπερβολικές δαπάνες της προεκλογικής του εκστρατείας το 2012. Κατάσταση εκτακτής ανάγκης κήρυξαν οι αρχές της Κρυμαίας αφού οι καταρρεκτόδεις βροχές προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες. 984 Νέα και Sports στην ώρα τους. Το Βέλγιο επικράτησε με ανατροπή της Δανίας με 2-1 και προκρίθηκε στους 16 του Euro. Η Ουκρανία νίκησε 2-1 τη Βόρεια Μακεδονία και ανέκτησε τις ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Στην επόμενη φάση πέρασε και η Ολλανδία νικώντας 2-0 την Αυστρία. Σήμερα αγωνίζονται Σουηδία-Σλοβακία, Κροατία-Τσεχία και στις 10 Αγγλία-Σκωτία. Αποκλείστηκε από την τετράδα του World Link η Εθνική Ομάδα Πολογυναικών που γνώρισε την ήττα στα πέναλτι από τη Ρωσία με 12-10. Διπλά πανελλήνια ρεκόρ σε προκριματικά και τελικού σημείωσαν η Αλέξανδρος Λεριός 200 μέτρα ελεύθερο, Παναγιώτης Χριστάκης 100 πρόσθιο στην πρεμιέρα του Διεθνούς Κολυμβητικού Meeting IDM Berlin, όπως έγινε γνωστό από την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με αναπηρίες. Πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα πρόσθιο SB5 σημείωσε η Μαρία Τσακονά. 84. Ο καιρός. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.